Πυρετό Αδυσσίνη διεργασίε εν ώψη τη πενταμερού διάσκεψη. Φιλοξενούμε μέσω Skype τον νομικό Κρίς Τριανταφυλλίδη, με τον οποίο θα δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα που αφορούν το Κυπριακό. Καλή σα ημέρα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Καλημέρα σα. Πυρετό Αδυσσίνη, έτσι, διεργασίε εν ώψη και τη τριμερού. Έρχονται εξελίξει. Τι να αναμένουμε. Πενταμερεί εννοεί, όχι τριμερού. Πενταμερεί, ναι. Είναι αναμενόμενο να υπάρχουν διεργασίες, διότι βρίσκεται το όλο θέμα στη στασιμότητα εδώ και 3 χρόνια περίπου. Είναι πολλοί συντελεστές οι οποίοι θα συμμετάσχουν, οπομένως η περισσότερη δουλειά γίνεται πριν να γίνει η συνέβρεση των 5. Διότι αν δεν γίνει επικοδομητική δουλειά πριν τη συνέβρεση των 5, τότε η διάσκεψη είναι προδιαγραμμένη να αποτύχει εκ των προτέρων. Παρατηρείται αρκετή κινητικότητα το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας βρίσκεται στην Κύπρο. Τη Δευτέρα αναμένεται και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Γίνονται όλες οι διεργασίες. Είναι... Αυτές οι δύο επισκέψεις εντάσσονται μέσα στα πλαίσια του τι σας έχω προαναφέρει. Η πρώτη επίσκεψη όμως έχει διαφορά κατά την άποψή μου από τη δεύτερη. Δηλαδή εκείνη του Άγγλου Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εκείνη του Έλληνα Πρωθυπουργού, δική μου εκτίμησης, είναι για να συμφωνηθούν οι τρόποι με τους οποίους θα υποστηριχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία. Εκείνη του Άγγλου Υπουργού Εξωτερικών παραδοσιακά είναι για να μας περάσει το Ηνωμένο Βασίλειο τις επιθυμίες του, που συνήθως οι επιθυμίες του είναι να ασκεί πιέσεις πάνω μας για να ικανοποιήσουν την άλλη πλευρά. Άρα δεν έχουν τον ίδιο στόχο, και ευτυχώς που υπάρχει και η Ελλάδα, η οποία στηρίζει τις δικές μας θέσεις. Θα έχει συνάντηση και με τον κατοχικό ηγέτη, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, αργότερα σήμερα. Ναι, εντάξει, λογικό. Για να πάρει και τις δικές του θέσεις, οι οποίες δικές του θέσεις είναι γνωστές. Ομιλεί για δύο κράτη. Και είτε είναι δύο κράτη, είτε είναι συνομοσπονδία, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Αυτά σημαίνουν κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και το μοναδικό το οποίο μας έχει μείνει ως όπλο μετά την τουρκική εισβολή του 1974 είναι η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να χειριστούμε τα θέματα κατά τρόπον τέτοιο που να διακινδυνεύσει η υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Τριανταφυλλίδη, εδώ και αρκετό καιρό Τουρκία και τουρκοκυπριακή κοινότητα μετά την εκλογή του Ερσίν Τατάρ διαμηνύουν ότι πάμε για λύση 2 κρατών, επιμένουν για άλλες μορφές λύσης. Τώρα υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει η βάση των συνομιλιών με αυτές τις τοποθετήσεις και αυτές τις προθέσεις της άλλης μεριάς? Δεν μπορεί να αλλάξει η βάση των συνομιλιών χωρίς δική μας συγκατάθεση, διότι υπάρχουν τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και μόνο με δική μας συγκατάθεση μπορεί να αλλάξουν αυτά τα ψηφίσματα. Να σας υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν, όταν κάποιες φωνές στην ελληνοκυπριακή πλευρά μιλούσαν για αλλαγή της βάσης των συνομιλιών, εμείς πολύ σωστά λέγαμε ότι αυτό θα είναι αυτοκτονία, διότι η διεθνής κοινότητα έχει εδώ και δεκαετίες βάλει τη θέση της πίσω από μια συμφωνημένη γραμμή λύσης του Κυπριακού. Τώρα η άλλη πλευρά βάζει διαφορετικές θέσεις που κανονικά έπρεπε να θεωρούνται αυτοκτονία για την άλλη πλευρά, αλλά με τεκπλήξεως δεν βλέπουμε τη διεθνή κοινότητα και ειδικά τα Ηνωμένα Έθνη. Διότι για να είμαι ειλικρινής, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχθές βγήκε με σαφέστατη θέση εναντίον των 2 κρατών. Ειδικά τα Ηνωμένα Έθνη δεν τα βλέπουμε να χειρίζονται το θέμα ως αν αυτοκτονεί η άλλη πλευρά. Και
Εκείνο που με ανησυχεί εμένα, διότι μπορώ να θεωρήσω το Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ ότι απότομα τρελάθηκε, είναι μήπως έρθει αύριο και μας πήρε, παιδιά, γιατί φωνάζετε. Βγαίναν και από, μέσα από τη δική σας πλευρά φωνές και επισημίες για να αλλάξει η βάση των συνομιλίων. Δεν λέω ότι θα συμβεί, αλλά ελπίζω να μην δικαιολογήσει τη δική του, να το βάλω σε εισαγωγικά, νερόβραστη θέση, που είναι αντίθετη με το τι έλεγαν μέχρι σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη, με κάποια τέτοια μορφή δικαιολογία. Διότι υπενθυμίζω ότι βγήκαν και 3-4 στην ελληνοκυπριακή κοινότητα, προεξέχοντος του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος είπε ότι, μιλώντας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, του είχε αναφέρει να πω σκέψεις, όχι απόφαση του, σκέψεις για να αλλάξει οι βάσεις λύσης του Κυπριακού. Εν πάση περιπτώσει όμως, εν κατακλείδη δεν μπορεί να αλλάξει η βάση λύσης του Κυπριακού. Σκέψεις δύο κρατών ή συνομοσπονδίας σημαίνει ότι επιβραβεύουμε την παρανομία, δημιουργείται νόμιμη κατάσταση στα κατεχόμενα ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής και καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία. Το μέγιστο που μπορεί να γίνει είναι να μετεξελιχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία σε έναν κράτος με νέα μορφή διακυβέρνησης από συνταγματικής απόψεως. Δηλαδή να πάμε από προεδρική δημοκρατία σε κάποια ομόσπονδιον τρόπο διακυβέρνησης. Μέχρι εκεί. Που αυτό τι θα σημαίνει? Θα σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο σύνταγμα που θα περιλαμβάνει τρόπους διακυβέρνησης μιας ομόσπονδης Κύπρου, η οποία θα είναι μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα έχει μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία αναγνώριση από τον διεθνή παράγοντα. Σημαίνει ότι θα υπάρχει μία πολιτική ισότητα μεταξύ των δύο κοινοτήτων, όχι όμως κυριαρχική ισότητα και όχι αριθμητική ισότητα. Αυτά έχουν τεράστια διαφορά. Πολιτική ισότητα σημαίνει να συμμετέχουν και οι δύο στα όργανα τα ομόσπονδα. Όχι όμως να υπάρχουν βέτο τα οποία θα μπορούν να μπλοκάρουν τη διακυβέρνηση του τόπου και ούτε αριθμητική ισότητα που σημαίνει ότι το 80%, το 82% θα τη χάνει της ίδιας μεταχείρισης όπως το 18%. Τώρα τίθεται και άλλο ένα ερώτημα, αν κάνουμε σωστά και πάμε στην πενταμερή. Εγώ δεν έχω καμία αναμφιβολία ότι είναι σωστά που πράττουμε για έναν απλούστατο λόγο. Από τη στιγμή που το 1974 έγινε μια τουρκική εισβολή, από τη στιγμή που από τότε υπάρχουν παράνομα στην Κύπρο τουρκικά στρατεύματα και η Τουρκία κατέχει παράνομα ένα μεγάλο μέρος του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και από τη στιγμή που δυστυχώς ως Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχουμε τη δυνατότητα ενόπλως να διώξουμε τα τουρκικά στρατεύματα, ο μόνος τρόπος να λυθεί το Κυπριακό είναι διαμέσως συνομιλιών. Επομένως, εμένα δεν με ανησυχεί το να πάμε σε συνομιλίες, αφού είναι ο μόνος τρόπος που έχουμε για να λυθεί το Κυπριακό. Υπό δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, να πάμε με τρόπον ο οποίος δεν θα θέτει υπό αφισβήτηση με κανέναν τρόπο την διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως το μόνο αναγνωρισμένο κράτος σε αυτόν τον τόπο. Και δεύτερον, ότι οτιδήποτε τεθεί πάνω στο τραπέζι από την άλλη πλευρά θα αντιμετωπιστεί με σωστά επιχειρήματα από δική μας πλευρά, τα οποία να διαφυλάττουν την διεθνή υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και αν βρεθεί λύση να είναι με μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας με τον τρόπο που προανάφερα. Κοντολογής δεν με ανησυχεί το να πάμε. Με ανησυχεί το πώς θα χειριστούμε τα πράγματα εκεί. Αν τα χειριστούμε σωστά, ό,τι θέλει ο άλλος σας βάλει πάνω στο τραπέζι. Φτάνει εμείς να είμαστε σωστοί στις δικές μας τοποθετήσεις. Αυτή, κύριε Τριανταφυλλίδη, ίσως είναι και μια ευκαιρία με την πενταμερή να προτάξουμε ξανά την κατάργηση των τουρκικών εγγυήσεων. Καλά, εννοείται ότι οι τουρκικές εγγυήσεις όπως και η παραμονή τουρκικών στρατευμάτων είναι δύο ζητήματα τα οποία δεν τίθενται υπό συζήτηση υπό την έννοια του να συνεχίσουν. Έναν
έναν κράτος θα τελεί, το οποίο είναι μέρος των Ηνωμένων Εθνών, είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει πάνω στο έδαφος του ξένα στρατεύματα ή θα τελεί υπό την κυδαιμονία άλλου κράτους υπό μορφή εγγυήσεων. Πού αλλού, σε ποια άλλη χώρα συμβαίνει αυτό το πράγμα? Αυτές οι εγγυήσεις μπήκαν το 60 όταν δημιουργήθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία υπό εντελώς άλλα δεδομένα. Σήμερα τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά. Νομίζω ότι αυτό το θέμα τίθεται υπό συζήτηση. Μάλιστα. Θέλετε να προσθέσετε, κύριε Άλλο, κύριε Τριανταφυλλίδη, έτσι πριν σας αποχαιρετήσω? Θα ήθελα να πω το εξής. Το τελευταίο καιρό επικρατεί στο εσωτερικό της Κυπριακής Δημοκρατίας έναν άκρος τοξικό κλίμα. Δεν είναι της ώρας να πούμε ποιος φταίει ή δεν φταίει. Όμως, από τη στιγμή που πάμε να δώσουμε μια μάχη στην πενταμερή για το καλό της Κύπρου, η δική μου θέση είναι ότι όλοι πρέπει να συνταυτιστούμε πίσω από εκείνους οι οποίοι θα πάνε να δώσουν τη μάχη, να μπουν τα σπαθιά στις θήκες τους. Έχουμε χρόνο να συνεχίσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας μετά, αν αυτό χρειάζεται να γίνει. Τώρα είναι η ώρα της σύμπραξης πίσω από εκείνους οι οποίοι θα πάνε να δώσουν τη μάχη για το καλό αυτού του τόπου. Και αυτό το λέω παρά το ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκινά, αν θέλετε, την προετοιμασία αυτήν της μάχης, ξυλώνοντας μία διαπραγματευτική ομάδα η οποία είχε μέσα πολύ αξιόλογους ανθρώπους, εξαιρώ και το τονίζω, εξαιρώ τον εαυτό μου και αφήνοντας τους έξω. Αυτόν το θεωρώ ένα πολύ αρνητικό στοιχείο όσον αφορά τον τρόπο που προετοιμάζεται η δική μας πλευρά για να πάει στην πενταμερή. Εν αναμονή λοιπόν της τελικής ανακοίνωσης της ημερομηνίας και του τελικού χώρου διεξαγωγής της πενταμερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη, για την παρουσία σας σήμερα εδώ κοντά μας. Εγώ καλή συνέχεια, καλημέρα. Να σας ευχηθώ. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Είναι χαρά δική μου. Ευχαριστώ πολύ.